Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο Κλειών αημεθυμών, κατά της συνεπίκεια, μη αποστήσεις το έλεο σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή σου, τη δόξα σου καθώς η δύνατος, τόσο και η μην της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον. Δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραγόμεθα. Και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίω δεηθώμε. Και καταξίωσαν ημάς εμπληστήν το αγιασμό σου δια της του είδωτος τούτου, με τα λήψη ώστε κεραντισμού, και γενναίωστε μην Κύριε, εις υγεία ψυχήστε και σώματος. Σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν, και προσκύνησαν να πέμπουμε εσύ τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον το λούμενος και το σον φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον των ρούμεν παρορώσας τα πλημελήματα ημών και παρέχουσον ιάματα εις εν πίστη λαμβάνουσις. Υπακοήνει στο σύνταγμα και του νόμου του κράτου και να εκπληρώ τιμίω και ευσυνειδήτω τα καθήκοντά μου. Κυρίω δεηθώμε. Πότε ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελεήσου της όσων ημών. Αμήν. Στερεωμένη καλή δύναμη και καλή διακονία. Θα καλέσω τον πρόσωπο των επικεφαλής συνταγής πλήρωση να δηλώσει. Καλησπέρα. Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση δηλώνουμε στην τιμή και στη συνείδησή μας να είμαστε πιστοί στην πατρίδα, να εκπληρώνουμε τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του λαού. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, απερχόμενοι και επερχόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, συνδημότησες και συνδημότες, ένας όμορφος κύκλος δημιουργικός κλείνει και ένας άλλος κύκλος ανοίγει, πλούσιος σε προκλήσεις. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ο προηγούμενος κύκλος όχι μόνο κλείνει δημιουργικά, αλλά καταφέραμε ως κοινωνία τα αποκόρωνα να σταθούμε όρθιοι. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο τα αποκόρωνα έπραξε το χρέος του, ήταν δημιουργικό
έκανε αυτό που έπρεπε. Η κοινωνία η ίδια έκανε αυτό που έπρεπε. Σε δύσκολους καιρούς, οικονομικούς καιρούς, κρατήσαμε την κοινωνία του από κόρονα όφυλα. Οι ιερείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, θεσμικοί φορείς, αιρετοί, καταφέραμε κανείς από συνάνθρωπός μας, κανείς συνδημότης, να μην νιώσει περιθωριοποιημένος. Κανείς συνάνθρωπό μας να μην νιώθει απομονωμένος. Θέλετε με τις δομές που δημιουργήσαμε, το ΙΕΚ, το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Κοινότητας, το βρεφικό σταθμό που ανοίγει σε λίγες μέσα στο έτος. Δώσαμε την ανάσα, δώσαμε την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στην κοινωνία μας. Έργα δημιουργικά έγιναν με τη συνδρομή σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι τις παρούσεις να τα ανακοινώσω. Είναι όμως τις παρούσεις να δώσουμε σήμερα εδώ από το Δημαρχείο, έξω από τον αύριο χώρο του Δημαρχείου, μία υπόσχεση προς τους αποκρονιώτες. Είμαστε λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Είμαστε λίγοι για να μην μπορούν να συμφωνήσουμε. Η κοινωνία δεν θα μας συγχωρέσει. Η ιστορία δεν θα μας συγχωρέσει. Εάν δεν καταφέρουμε μέσα σε κλίμα σύνθεσης, σύμπνοιας, ομόνοιας και συνεργασίας και ενότητας να πορευτούμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Αυτό εξάλλου είναι το χρέος μας. Όσο με αφορά και τις ψυχικές δυνάμεις και τις σωματικές δυνάμεις με τη δύναμη του Θεού, διαθέτω προκειμένου να δημιουργήσω την αφίδρομη εκείνη σχέση που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των αιρετών και της κοινωνίας και των θεσμικών φορέων του αποκόρωνα, προκειμένου να έρθουν τα μεγάλα, διότι μέσα, εάν δεν υπάρχει η ενότητα αυτή, εάν δεν υπάρχει η υποψυχία, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί όπως και το προηγούμενο και θα τα καταφέρει. Οι τοπικοί άρχοντες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτική Αρχή, Δήμαρχος, πορευόμαστε με το βλέμμα στο αύριο. Ξέρω, υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί να πετύχαμε στο αναπτυξιακό κομμάτι, όμως ήρθε η ώρα να βάλουμε το δάχτυλο από το τύπο των ύλων και να δώσουμε λύσεις και στην καθημερινότητα του πολίτη. Και να είστε βέβαιοι ότι θα μπω μπροστάρις και οι λύσεις θα βρεθούν. Είτε με την ίδρυση της ΔΕΙΑ και θα σταματήσουμε να αφήσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά, αυτή που βλέπω στο διαδίκτυο, με την ίδρυση της ΔΕΙΑ στην έδρα των ΒΑΜΟ, αφού ούτως ή άλλως εκεί ιδρεύει η υπηρεσία ίδρυψης, να μπορέσουμε να προσλάβουμε επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, ούτως ώστε και τα έργα της ίδρυψης, τα δύο μεγάλα έργα ίδρυψης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το έργο της άρδρευσης 2.752.000 ευρώ, να δημοπρατηθούν, να συμποσιοποιηθούν και να υλοποιηθούν. Ο βιολογικός των γαλιβών, 470.000 ευρώ, ήδη έχουν δρομολογηθεί, πρέπει να υλοποιηθούν για αυτά. Ο βιολογικός της Γεωργιούπολης, παρά τα 1.000 τόσα κύματα που περνάει και περνά, μέσα σε 2 χρόνια πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει και θα λειτουργήσει με τη στήριξη της περιφέρειας και προσωπικά του Σταύρου του Ναουτάκη και σύσσωμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο βιολογικός της Αλμυρίδας, ένα οριμότατο έργο μέσα στο 2019 θα ενταχθεί και εκείνο, άρα επομένως είναι επιτακτική ανάγκη ίδρυσης ΔΕΙΑ. Με ψημιρίες και κακομοιριές δεν επιτρέπονται. Το ΣΜΑ. Υπάρχει πρόβλημα αποκομιδής ογκωδών και σύμμυκτων απορριμμάτων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κουκουράκη, διότι παρά τα πενιχρά του μέσα τα οποία διέθετε, πεπαλαιωμένο στόλο, διότι δεν μπορείς σε μία θητεία μέσα να τα βάλεις όλα μπροστά. Βάλεις προτεραιότητες και η δεύτερη θητεία έχει να ολοκληρώσει το έργο που άφησε η πρώτη. Τα κατάφερε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθημερινός αγώνας. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές. Αγοράζουμε 2 νέα απορριμματοφόρα. Αγοράζουμε 2 ανατρεπόμενα μεγάλα φορτηγά. Και επιτέλους ολοκληρώνεται μέσα στον Οκτώβριο και η πρόληψη του εργατικού δυναμικού της 3K. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, χωρίς εργατικό δυναμικό
με 5 μόλις οφθαλμίτες να προσπαθήσει να κρατήσει τον αποκόρονα και με διάφορους διμηνίτες. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Όμως θεωρούμε ότι για αυτό το στοίχημα η παρούσα Δημοτική Αρχή, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο θα το κερδίσει. Τα χρήματα τα οποία μπορέσαμε και φέραμε στον αποκόρονα σιγά σιγά υλοποιούνται, θα υλοποιηθούν πάρα πολλές οι ανάγκες. Κατανοώ τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινότητας. Κατανοώ ότι κάποιοι ενδεχομένως να νιώθουν ότι είναι και παραγωνισμένοι. Και αυτό το κατανοώ. Όμως έχω όλη τη δύναμη, έχω όλη τη θέληση της συνεργασίας με όλους εσάς τους τοπικούς, με όλους τους απλούς πολίτες από κόρονα, να ανοίξουμε το διάβολο της κοινωνίας εκείνο, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους είτε δεν επανεκλέγησαν, είτε δεν ήταν υποψήφιοι για τη συνεργασία την οποία είχαμε. Είτε ήμασταν μαζί, είτε ήμασταν κάτω από άλλες παρατάξεις. Μια ευχή για όλους εμάς που επανεκλεγήκαμε, από ποια θέση αν είμαστε. Να δώσουμε μια υπόσχεση εδώ, σήμερα, στους αποκορονιώτες και στις αποκορονιώτισσες. Στον τόπο μας πόλη αγαπάμε. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία για αυτό. Να παραμερίσουμε όλα εκείνα τα οποία μας χωρίζουν, αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα του αποκορονιώτικου λαού. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Την 1η του Σεπτέμβρη θα προσπαθήσουμε να γίνουν οι αρχαιρεσίες του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι θεσμικές θέσεις. Ο αποκόρονας δεν μπορεί να περιμένει. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή αποφασισμένοι προχωρούμε μπροστά με το βλέμμα μακριά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.